και μόνον περιπτώσεις, εάν η δημόσια συνάρθρηση δεν γνωστοποιήθη προσηκόντως κατά τα οριζόμενα εν παραγράφεις 4 και 5 του άρθρου 3 του παρόντος ή αν πραγματοποιείται κατά παράβαση ουσιωδών όρων της γενομένης γνωστοποιήσεως. Τι λέει, τι γράφει το νομοσχέδιο που εισηγείται ο κ. Χρυσογοίδης και ο κ. Μητσοτάκης σήμερα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, στο άρθρο 9, παράγραφος 1 Δέλτα. Η διάλυση δημόσια υπαίθρια συνάθρηση που βρίσκεται σε εξέλιξη δύναται να διαταχθεί εάν πραγματοποιείται χωρίς να έχει γνωστοποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 3 με την επιφύλαξη των οριζομένων στο ίδιο άρθρο. Τι έγραφε το νομοθετικό διάταγμα της Χούντας για την απαγόρευση συνάθρηση στο άρθρο 6 την παράγραφο 1. Γνωστοποιηθήσεις κατά το άρθρο 3, παράγραφος 4 και 5 του παρόντος δημοσίας συναθρήσεως εν υπαίθρο, η αστυνομική αρχή δύναται να απαγορεύσει ταύτην, εάν ήθελε κρίνει με τα έρευνα ότι εκ της πραγματοποίησεως αυτής επίκειται κίνδυνος δια τη δημόσια τάξη. Στο άρθρο 6, παράγραφος 4, συμπλήρωνε το νομοθετικό διάταγμα της Χούντας. Αντί της πλήρους απαγορεύσεως, δύναται διαιτιολογημένης αποφάσεως της αρμοδίας αστυνομικής αρχής να επιτραπεί η συνάθρηση υπό όρους ως η μετάθεση του χρόνου ή του τόπου της συναθρήσεως ή υπό άλλους ειδικούς περιορισμούς πέραν των παρόντος οριζομένων. Τι γράφει στο άρθρο 7 το νομοσχέδιο που εισηγείστε? Επικείμενη δημόσια υπαίθρηση συνάθρηση μπορεί να απογορευτεί αν επαπειλείται σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια λόγω ιδιαιτέρως πιθανής διάπραξης σοβαρών εγκλημάτων. Και στο άρθρο 7, παράγραφος 2, δεν τα διαβάζω όλα, αποσπασματικά για να καταλάβετε ότι δεν είναι πολιτικοί χαρακτηρισμοί, αλλά είναι αναντίλεκτες ιστορικές αλήθειες αυτές που έχουμε πει. Και συμπληρώνει λοιπόν στην παράγραφο 2 του άρθρου 7 ότι στις περιπτώσεις Β και Γ η αρμόδια αστυνομική λιμενική αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 8 δύναται να υποδεικνύει ενδεικτικά ως εναλλακτικές επιλογές άλλες περιοχές κατάλληλες για την πραγματοποίηση της συνάθρησης. Τι έγραφε το χουντικό διάταγμα του 71 για τη συνεργασία οργανωτή αρχών? Ο πρόεδρος της δημόσιας συναρθρήσεως και τα μέλη της οριστήσης τυχόν οργανωτικής επιτροπής οφείλουν να παρίστανται καθ' όλη τη διάρκεια, μπλα 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 μπλα, και βεβαίως να διακόψουν σε συνεργασία με την αστυνομία την συνάθρηση. Τι γράφει το δικό σας σχέδιο νόμου? Ο οργανωτής της συνάθρησης υποχρεούται να μεριμνά για την ομαλή διεξαγωγή κλπ. Και τελευταίο, έτσι ενδεικτικά, γιατί είναι κι άλλα όποιος κοιτάξει, ευθύνη οργανωτή. Τι έγραφε το νομοθετικό διάταγμα της Χούντας? Στο άρθρο 4, παράγραφος 5, ο πρόεδρος της δημόσιας συναθρήσεως, τα μέλη της οριστήσεως τυχόν υπ' αυτού οργανωτικής επιτροπής, ως και οι ομιλητές της συναθρήσεως, υπέχουν πάσα στα ΤΑΣ κατά το παρόν νομοθετικό διάταγμα υποχρεώσεις και ευθύνας, προκειμένου περί δημοσίας συναθρήσεως διοργανούμενης υπονομικού προσώπου, ταύτα υπέχουν ομοίως και τα συμπράξαντα μέλη των διοικητικών αυτών συμβουλίων. Τι γράφει το δικό σας σχέδιο νόμου? Στο άρθρο 13, παράγραφος 4, ο οργανωτής δημόσιας υπαίθριας συνάθρησης ευθύνεται για την αποζημίωση όσων υπέστησαν βλάβη της ζωής, της σωματικής ακυρεότητας και της ιδιοκτησίας κλπ. Και αυτά τώρα, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, είναι ενδεικτικά 4 μόνο παραδείγματα που πιστοποιούν όχι μόνο ότι υπάρχει αντιγραφή του χουντικού διατάγματος του 71, αλλά και ότι το δικό σας σχέδιο νόμου είναι και χειρότερο. Ξέρετε γιατί? Γιατί τουλάχιστον η Χούντα, όταν ήρθε η ώρα να μεταφέρει την ευθύνη, την μετέφερε στον οργανωτή και στους ομιλητές. Εσείς εδώ με αυτό το σχέδιο νόμου καθιστάτε υπόλογους, υπεύθυνους και αύριο καταδικασμένους με 1 χρόνο ή 2 χρόνια φυλακή ανάλογα την περίπτωση, ακόμη και αυτούς που συμμετέχουν σε μια διαδήλωση. Πράγμα που ούτε η Χούντα δεν είχε κάνει το 1971. Αν ήταν νεκρά αυτά τα νομοθετικά διατάγματα σε όλη τη διάρκεια της μεταπολίτευσης, και αγαπητή κύριε Καραγκούνη, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής πράγματι ήταν ένας από αυτούς που ηγήθηκαν για την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Αλλά ίσως κάποια στιγμή ως παράταξη, όταν περάσετε από αυτό τον κύκλο της ακραίας δεξιάς τροφής που έχετε κάνει, θα αναρωτηθείτε γιατί ο Κωνσταντίνος Καραμαλής δεν έφερε ένα τέτοιο σχέδιο νόμου που φέρνει σήμερα η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Και δεν ήταν μόνο ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ήταν και άλλοι αρχηγοί της Νέας Δημοκρατίας που δεν είχαν αποτολμήσει να φέρουν κάτι τέτοιο. Αν ήταν λοιπόν νεκρά όλα αυτά τα διατάγματα, τότε τι ίσχυε στη χώρα? Ίσχυε αυτό πάνω στο οποίο στηρίζεται αυτό το ψευδοαφήγημα το δικό σας, δηλαδή ότι η Ελλάδα καμία σχέση με τις ευρωπαϊκές χώρες είναι μια χώρα που μπορούν 50, πόσες φορές το έχετε πει τις τελευταίες μέρες? Και δεν τρέπεστε, για το είναι απόλυτο ψέμα να λέγεται κάτι τέτοιο από επίσημα χείλη που αν μη τι άλλο έπρεπε να γνωρίζουν την κείμενη νομοθεσία.
Η Ελλάδα είναι μια χώρα παραδομένη στους μπαχαλάκηδες. Πριν από λίγο κάνατε την απρεπή σύγκριση των κινητοποιήσεων των εργαζομένων με τις διάφορες δυστυχώς εκδηλώσεις βίας που είχαν σαν αποτέλεσμα να καταστραφούν περιουσίες ή και να χαθούν ανθρώπινες ζωές, με τις οποίες βεβαίως και δεν έχουν καμία σχέση. Είναι λοιπόν η Ελλάδα παραδομένη στους μπαχαλάκηδες? Είναι η Ελλάδα μια χώρα που όποιος θέλει 50 άτομα κλείνουν ένα δρόμο? Είναι η Ελλάδα μια χώρα στην οποία η ελληνική αστυνομία δεν μπορεί σήμερα να απαγορεύσει, χωρίς το δικό σας αυτό εδώ νομοθέτημα, το απαράδεκτο νομοθέτημα, μία συγκέντρωση αν πράγματι κινδυνεύει η δημόσια τάξη? Η απάντηση είναι όχι, δεν είναι η Ελλάδα αυτή. Αυτή είναι η ψεύτικη Ελλάδα που, για την οποία μιλάτε εσείς αυτές τις μέρες στον ελληνικό λαό. Πρώτον, διότι και σήμερα η ελληνική αστυνομία μπορεί να απαγορεύσει μία συγκέντρωση. Το έχει κάνει, το είπατε και εσείς κύριε Καραγκούνη. Θυμήσατε το παράδειγμα με την συγκέντρωση που πήγε να κάνει υπό ΑΣΥ μέσα στα Εξάρια. Πού το έκανε? Το έκανε αυθαίρετα ή το έκανε βασισμένη στην κείμενη νομοθεσία? Όταν απαγορεύτηκαν οι συγκεντρώσεις με αφορμή την άφιξη ξένων ηγετών, που πολλές φορές θυμόμαστε ότι όταν ήρθαν ξένοι ηγέτες στην Ελλάδα, απαγορεύτηκαν συγκεντρώσεις. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν το προεδρικό διάταγμα, το οποίο έχει την υπογραφή της κυβέρνησης του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη το 1991. Σύμφωνα με το οποίο το 141 αριθμό, ναι, δίνει το δικαίωμα στην ελληνική αστυνομία και σήμερα, χωρίς να χρειάζεται το δικό σας νομοθέτημα, να απαγορεύσει μια συγκέντρωση. Είναι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή μια χώρα που μπορούν 50 άτομα να κλείσουν ένα κεντρικό δρόμο? Λέτε ψέματα στον ελληνικό λαό. Και λέτε ψέματα και σε βάρος συναδέλφων σας. Ο Δένδιας, ο Νίκος Δένδιας, ο Υπουργός Εξωτερικών, ήταν αυτός που το 2013 έφερε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, για να ακριβολογώ, έστειλε το προεδρικό διάταγμα 120. Με βάση το οποίο η ελληνική αστυνομία έχει τη δυνατότητα και την νόμιμη δυνατότητα αλλά και την υπηρεσιακή της, να το πω έτσι, επιλογή όποτε το κρίνει, 50 άτομα όταν κάνουν πορεία και κλείνουν το κέντρο της Αθήνας να τους οδηγεί στο πεζοδρόμιο. Εδώ δίνω δύο φωτογραφίες που τυχαία εγώ έβγαλα όταν πρωτοσυζητήθηκε το νομοσχέδιό σας, μπήκε για δημόσια διαβούλευση, μία έξω από το Υπουργείο Εσωτερικών, με 50 άτομα πάνω στο πεζοδρόμιο, και μία έξω από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. 50 άτομα πάνω στο πεζοδρόμιο. Πώς τους έβαλε εκεί η ελληνική αστυνομία? Περίμενε το δικό σας νομοθέτημα? Βεβαίως και όχι, λέτε ψέματα. Γιατί υπάρχει το προεδρικό διάταγμα του Δένδια, το οποίο είναι σε ισχύ από το 2013. Και σύμφωνα με το οποίο η ελληνική αστυνομία μπορεί να κάνει αυτό το οποίο σας είπα προηγουμένως. Αυτά θα τα δώσω στη συνέχεια στη γραμματεία για να καταχωρηθούν. Λοιπόν, μπορεί ο καθένας να σπάει? Έπρεπε να έρθει ο δικός σας ο νόμος, το δικό σας νομοσχέδιο, για οποιονδήποτε σπάει τους μπαχαλάκηδες, τους λεγόμενους, ή οποιοδήποτε προκαλεί προβλήματα ή καταστροφές σε περιουσία σε ανθρώπους? Βεβαίως και λέτε ψέματα. Με βάση το νέο ποινικό κώδικα, συγκεκριμένα άρθρα που έχουν ποινικοποιήσει αυτές τις συμπεριφορές, και ο νέος ποινικός κώδικας που ψηφίστηκε επί Υπουργείας του Μιχάλη του Καλογύρου, όπως υπήρχαν και προηγουμένως στον ποινικό κώδικα. Και πού είναι, για να δείτε πόσα ψέματα λέτε στον ελληνικό λαό, πού είναι οι συγκεκριμένες διατάξεις στο δικό σας σχέδιο νόμου, είτε για τις πορείες των 50 ατόμων, είτε για την τιμωρία αυτών οι οποίοι μπορεί να καταστρέψουν ή να ζημιώσουν? Πού είναι? Πουθενά. Ποιο είναι λοιπόν αυτό που στην πραγματικότητα, αν θα μπορούσαμε να πούμε ότι κάτι σήμερα δεν υπάρχει στη χώρα? Ναι, υπάρχει ένα έλλειμμα. Υπάρχει το έλλειμμα της γνωστοποίησης. Όχι της γνωστοποίησης που δίνει δυνατότητα και αίρεσμα νομικό για να απαγορευτεί μια συγκέντρωση ή να διαλυθεί, αλλά πραγματικά υποχρέωση της γνωστοποίησης. Αυτό είναι έλλειμμα. Και ναι, πρέπει ο κάθε πολίτης στη χώρα να γνωρίζει όταν πρόκειται να πορευτεί, παραδείγματος χάρη στο κέντρο της Αθήνας, αν πρόκειται να συναντήσει απέναντί του μια πορεία. Λοιπόν, αλλά αυτό δεν έχει καμία σχέση με αυτό το οποίο φέρνετε εσείς και αυτό το οποίο επιδιώκετε και το οποίο δεν είναι τίποτα παραπάνω από το να ποινικοποιήσετε την ελεύθερη συμμετοχή σε δημοκρατικές συγκεντρώσεις. Ουσιαστικά ένα πράγμα επιδιώκετε. Να αφοπλίσετε τους εργαζόμενους, τους ιδιωτικούς υπαλλήλους, να αφοπλίσετε τους δημοσίους υπαλλήλους, να αφοπλίσετε τους συνταξιούχους, να αφοπλίσετε τους ανέργους, να αφοπλίσετε την ελληνική νεολαία από το δικαίωμά της να διεκδικεί τα δικαιώματά τους, να διεκδικούν τα δικαιώματά τους, να διεκδικούν τα εισοδήματά τους, να διεκδικούν τις συντάξεις τους. Αυτό είναι το βασικό το οποίο επιδιώκεται. Και βεβαίως αυτές όλες οι κατηγορίες, εκατομμύρια Ελληνίδων και Ελλήνων, ένα όπλο διαθέτουν όταν νιώθουν ότι θίγονται τα δικαιώματά τους, όταν νιώθουν ότι θίγεται το εισόδημά τους, όταν νιώθετε ότι θίγεται η σύνταξή τους. Ποιο είναι αυτό? Το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμά τους στη συνάρθρωση, στη διαμαρτυρία, στην ειρηνική αντίδραση.
Στην πραγματικότητα, όμως, δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα με το νομοσχέδιό σας. Γιατί πράγματι, πίσω από τα ψέματα που χρησιμοποιείτε, επιδιώκετε κάτι. Και επιδιώκετε την ποινικοποίηση της άσκησης αυτού του συνταγματικού δικαιώματος. Ταυτόχρονα με αυτό καθιστάτε την ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας σε απόλυτο αφεντικό, χωρίς καμία εγγύηση που συνάδει με ένα κράτος, ένα σύγχρονο κράτος δικαίου. Στην πραγματικότητα, εισάγεται στην ελληνική ανώμη τάξη, στην ελληνική κοινωνία, κάτι που πρέπει να απασχολήσει όλους τους εργαζόμενους, όλους τους προοδευτικούς και δημοκρατικούς πολίτες, εγώ θα σας έλεγα και όλους τους πεφωτισμένους που ανήκουν στις τάξεις Νέας Δημοκρατίας. Εισάγεται ένα νέο είδος εγκληματία. Δίπλα στο δολοφόνο, δίπλα στο βιαστή, δίπλα στο λαθρέμπορο, δίπλα στον καταχραστή, εισάγεται τον πολίτη διαδηλωτή που ελεύθερα συμμετέχει και που αν συμμετέχει σε μία συγκέντρωση και σε μία πορεία που δεν έχει τη σύμφωνη γνώμη της αστυνομίας, αυτομάτως είναι όχι απλώς κατηγορούμενος, αλλά τον οδηγείται και σε ποινή φυλάκισης. Και κοιτάξτε, δεν θα γίνει κατανοητό σε όσους μας ακούνε το πρόβλημα με το νομοσχέδιο που φέρνεται για εκατομμύρια Ελληνίδες και Έλληνες, αν δεν πούμε το εξής. Γιατί είναι πράγματι εύκολο να διολυσταίνει κανείς σε δεξιές πολιτικές, αλλά είναι δύσκολο να κρατάει τη σοβαρότητά του. Και λυπάμαι που θα το πω, αλλά αυτό το νομοσχέδιο δεν υποφέρει μόνο ως προς το στοιχείο της δημοκρατικότητας, υποφέρει και ως προς το στοιχείο της σοβαρότητας. Τι σας ζητά, συνάδελφοι της πλειοψηφίας, να νομοθετήσετε η κυβέρνηση? Σας ζητά λοιπόν να νομοθετήσετε ότι σε μία συγκέντρωση που θα ακολουθήσει μετά από αυτήν και μία πορεία, όχι 50, αλλά 10.000 εργαζομένων, η οποία θα εξελιχθεί ειρηνικά, χωρίς κανένα παρατράγουδο. Διότι αποφάσισαν έτσι 10.000 άνθρωποι να αντιδράσουν σε μία απόφαση που πήρε ή θα πάρει η παρούσα ή μία μελλοντική κυβέρνηση για τη μείωση των μισθών τους. Σε μία συγκέντρωση λοιπόν 10.000 ανθρώπων που θα υπάρξει άρνηση να οριστεί οργανωτής και να γνωστοποιηθεί η συγκέντρωση αυτή εγγράφως στην ελληνική αστυνομία. Αυτή θα είναι μία συγκέντρωση που, επαναλαμβάνω, δεν θα έχει κανένα πρόβλημα νομιμότητας και δεν θα γίνει καμία ζημιά σε κανένα, ούτε σε ανθρώπους ούτε σε περιουσία, την οποία η ελληνική αστυνομία με τον νόμο που πάτε να ψηφίσετε θα οφείλει να την κηρύξει παράνομη και θα οφείλει να πάρει όλα τα μέτρα για να τη διαλύσει. Θα είναι μία συγκέντρωση στην οποία η ελληνική αστυνομία θα υποχρεούται να συλλάβει 10.000 ανθρώπους, Ελληνίδες και Έλληνες εργαζόμενους, που θα κάνουν αυτή την πορεία που απλώς δεν θα έχει γνωστοποιηθεί εγγράφως στην ελληνική αστυνομία. Και βεβαίως οι αστυνομικοί εργαζόμενοι θα είναι υποχρεωμένοι να συλλάβουν τους συμπολίτες τους εργαζόμενους. Και στο τέλος, αφού η ελληνική αστυνομία θα πρέπει να συλλάβει αυτούς τους 10.000, θα πρέπει να βρείτε κρατητήρια να τους βάλετε, γιατί θα πρέπει σε αυτούς με το νομοσχέδιο που σας προτείνει η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη και του κυρίου Χρυσοχοίδη να τους επιβληθεί ποινή φυλάκισης ενός έτους επειδή συμμετείχαν σε μια τέτοια συγκέντρωση. Αυτό, αν δεν είναι νομοθετική γελοιότητα και ένας ακραίος νομοθετικός λαϊκισμός, τότε ειλικρινά δεν ξέρω πώς μπορεί να το χαρακτηρίσει κανείς. Και βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, γιατί αυτή είναι η κατάσταση με την οποία και η λογική και η κουλτούρα με την οποία πολιτεύεται η παρούσα κυβέρνηση, στο τέλος ή θα γίνουν αυτά που μόλις σας είπα με βάση τον νόμο σας, ή βεβαίως θα ξεφτυλιστείτε και εσείς και ο νόμος σας. Διότι θα βλέπει ο ελληνικός λαός να πραγματοποιούνται συγκεντρώσεις και πορείες χωρίς υποβολή γνωστοποίηση στην αστυνομία, δήλωση οργανωτή, και εσείς δεν θα κάνετε τίποτα. Και εν πάση περιπτώσει, επίσης, τι θα κάνετε με μία αυθόρμητη με βάση τον νόμο που πάτε να ψηφίσετε, για να δείτε σε ποια γελιοποίηση οδηγείστε? Τι θα κάνετε με μία αυθόρμητη συγκέντρωση οπαδών ομάδας που πήρε το πρωτάθλημα και βγαίνουν, ξεχύνονται από το γήπεδο και αμέσως κάνουν συγκέντρωση στην πλατεία Συντάγματος, πανηγυρίζουν και μετά κάνουν πορεία στην πλατεία Ομονίας και δεν έχουν ούτε οργανωτή ούτε τίποτα και η ελληνική αστυνομία δύναται να τους επιτρέψει να το κάνουν?
ή αυτοί θα πρέπει να συλληφθούν με βάση τον νόμο που φέρνετε ή εσείς θα ξεφτυλιστείτε. Τι θα κάνετε με μια κινητοποίηση μαθητών που δεν έχουν τη δυνατότητα να περιφρουρήσουν, πιτσιρίκια είναι, την πορεία τους, τη συγκέντρωσή τους. Τι θα κάνετε με μια συγκέντρωση συνταξιούχων. Τι θα κάνετε αλήθεια με μια συγκέντρωση αμαία, ατόμων με ειδικές ανάγκες που θα διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους. Θα τους συλλάβετε γιατί δεν θα κατάφεραν να έχουν περιφρουρήσει ή γιατί ανάμεσά τους μπήκαν κάποιοι που προκάλεσαν ζημιές. Σε αυτή τη γελοιότητα οδηγείτε την ένομη τάξη της χώρας, σε αυτή τη γελοιότητα οδηγείτε την ελληνική αστυνομία, ναι, αλλά και την ελληνική κοινωνία, βασισμένη, επαναλαμβάνω, σε ψέματα. Γιατί αυτό το οποίο σας απασχολεί είναι ουσιαστικά να κάνετε μία προληπτική διαχείριση της οικονομικής κρίσης που έρχεται. Και ενδεχομένως να κάνετε μέσω της απαγόρευσης και της ποινικοποίησης της συμμετοχής σε συγκεντρώσεις για την απεράσπιση δικαιωμάτων, να κάνετε και μία προληπτική διαχείριση της οικονομικής διαχείρισης που ενδεχομένως έχετε σκοπό να κάνετε με τα χρήματα του ελληνικού λαού το επόμενο διάστημα. Κύριε Ραγκούση, θα παρακαλούσα να ολοκληρώνετε. Γι' αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ και της Προοδευτικής Συμμαχίας, δεν είμαστε απλώς αρνητικοί με αυτό το νομοσχέδιο. Είμαστε πραγματικά σε μία θέση να υποστηρίξουμε ότι πρέπει πάση θυσία ο ελληνικός λαός να καταλάβει ότι πίσω από όλα αυτά τα ψέματα δεν κρύβεται τίποτα παραπάνω από ένα απολυταρχικό μοντέλο διακυβέρνησης, από ένα ανελεύθερο αυταρχικό κράτος το οποίο στείνεται μέρα με την ημέρα. Και κύριε Πρόεδρε, θα κατέβω από το βήμα, αναφερόμενο σε ένα προσωπικό ζήτημα και συγκεκριμένα στην συνάδελφο την κυρία Βούλτεψη, λέγοντάς της πάρα πολύ ήρεμα. Την κυρία Βούλτεψη, επειδή άκουσα ότι σήμερα αφήσατε βαρύτατους επενιγμούς και μιλώντας μάλιστα για κοιτάπια που δεν θέλετε να ανοίξετε για μένα και την οικογένειά μου την περίοδο της Χούντας. Εγώ καταρχάς την περίοδο της Χούντας ήμουν πιτσιρίκι λίγων ετών, δεν έκανα αντίσταση όπως ο κύριος Μητσοτάκης. Τέτοια γελοιότητα δεν μπορώ να πω. Οι δε γονείς μου, κυρία Βούλτεψη, η μητέρα μου ήταν μία, σαν όλα τα εκατομμύρια των Ελληνίδων και των Ελλήνων, μάνα που μεγάλωνε δύο παιδιά μόνη της, γιατί ο πατέρας μου ταξίδευε ως ναυτικός στους ωκεανούς, άρα δεν είχε καμία απολύτως σχέση με τη Χούντα. Εγώ σας ενημέρωσα πάρα πολύ ήρεμα και πάρα πολύ ψύχρεμα, αλλά σας ενημερώνω και για κάτι ακόμη. Εάν δεν ανακαλέσετε και αν δεν ζητήσετε συγγνώμη για αυτή την αθλειότητα τη συκοφαντική που αφήσατε σε βάρος εμένα και της οικογένειάς μου σήμερα στο ραδιόφωνο του Sky, τότε ονοώ νοήτο για τα περαιτέρω. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε Ραγκούση. Ορίστε, κυρία Βούλτεψη, τι θέλετε. Αναφέρθηκε σε μένα, κύριε. Επί προσωπικού ζητάτε το λόγο. Ναι. Ορίστε, έχετε ένα λεπτό, έχετε δύο λεπτά να αναλύσετε το προσωπικό. Κύριε Ραγκούση, δεν αναφέρθηκα σε εσάς. Κάπως λάθος. Αναφέρθηκα σε δηλώσεις σας. Προφανώς δεν αναφέρθηκα σε εσάς. Δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Είπα όμως ότι όσοι με τόσο ευκολία χρησιμοποιούν τη Χούντα, προφανώς δεν γνώρισαν, δεν κατάλαβαν τι σήμαινε η Χούντα εκείνον τον καιρό. Καμία αναφορά σε εσάς αναφέρθηκα επειδή κάνατε δηλώσεις επί Χούντας. Όχι για την οικογένειά σας, προφανώς. Και αυτό δεν υπάρχει που λέτε. Αν νομίζετε ότι θεωρείτε περί... Μα δεν έχω να ανακαλέσω τίποτα. Είπα απλώς ότι με δυσαρεστεί, επειδή κάποιοι γνωρίσαμε στο πατζί μας τι είναι η Χούντα, με δυσαρεστεί πάρα πολύ όταν ένα κοινοβουλευτικό πολίτευμα προσομοιάζεται με τη Χούντα και φαντάζομαι ότι προφανώς εκείνοι που το λένε, εκείνο τον καιρό, δεν είχαν κανένα πρόβλημα με τη Χούντα. Είναι ξεκάθαρο. Η αναφορά του για τον κύριο Ραγκούση, με συγχωρείτε, αναφερόταν στην ανακοίνωσή του που είπε περί Χούντας, ούτε στο πρόσωπό του, ούτε στην οικογένειά του. Και ούτε γνωρίζω που ήταν η οικογένειά σας και είπατε εσείς και προφανώς δεν έχω κάτι εγώ να αμφισβητήσω. Μίλησα γενικότατα για όσους μιλούν για Χούντα σε κοινοβουλευτικό πολίτευμα, λέγοντας ότι η Χούντα το πρώτο το οποίο κατήργησε ήταν το κοινοβούλιο και δεν υπάρχουν νόμοι της Χούντας, υπάρχουν διατάγματα γιατί νόμοι ψηφίζονται μόνο από κοινοβούλιο. Νομίζω να είμαι σαφής, κύριε Ραγκούση. Προφανώς δεν υπάρχει καμία προσωπική τέτοια συζήτηση. Καλώς, κυρία Βούλτεψη. Κύριε Ραγκούση, δεν υπάρχει θέμα που είπε ότι δεν είχε καμία προσωπική αναφορά σε εσάς. Νομίζω δεν έχει νόημα να το συνεχίζουμε.
Μα δεν σας είπε ότι δεν αναφέρεται προσωπικά σε εσάς. Έκανε μια γενική αναφορά για όσους μιλούν για τη Χούντα και... Ελάτε, για ένα λεπτό, γιατί δεν... Για ένα λεπτό, όχι παραπάνω και ούτε ένα λεπτό. Καταρχάς, κυρία Βούλτεψη, εγώ δέχομαι αυτά που είπατε τώρα και τα οποία είναι, για όποιον ακούσει το ηχητικό, τελείως αντίθετα με αυτά που είπατε στο Sky. Αλλά επιτέλους, θα πρέπει και εσείς προσωπικά και πολλοί εξ ημών να φροντίσουν κάποια στιγμή να έχουν ή το θάρρος της γνώμης τους ή να σταματήσουν αυτό το παιχνίδι που βγαίνετε στα μέσα ενημέρωσης, λέτε κάτι το οποίο είναι συκοφαντικό και δυσφημιστικό για ανθρώπους και βεβαίως μετά με ευκολία λέτε «Α, δεν τα είπα ποτέ». Όχι μόνο τα είπατε, αλλά μιλήσατε και για κοιτάπια που δεν είναι η ώρα να τα ανοίξω. Και υπάρχει και το ηχητικό. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, για τις δηλώσεις περί Χούντας. Εμείς και κανένας από εμάς δεν έχει κάνει δηλώσεις για Χούντα αναφερόμενος στην κυβέρνηση. Εμείς αναφερόμαστε σε αναντίλεκτα ιστορικά δεδομένα. Και ένα από αυτά είναι αυτά που σας διάβασα προηγουμένως, ότι αυτή τη στιγμή κρατάτε να ψηφίσετε ένα νομοσχέδιο που η μόνη του διαφορά με τα νομοθετικά διατάγματα της Χούντας είναι ότι είναι γραμμένο στη Δημοτική. Καλώς, κύριε Ραγκούς. Δεν θα τελειώσουμε ποτέ έτσι. Ελάτε για ένα λεπτό και κλείνουμε. Η αφορμή ήταν η ανακοίνωσή σας περί Χούντας. Τα κοιτάπια δεν αφορούσαν εσάς. Αφορούσαν ό,τι κοιτάπια υπάρχουν για το ποιοι εκείνη την εποχή δεν ενοχλήθηκαν καθόλου, συνέχισαν κανονικά τη ζωή τους και μπορεί να ήταν ακαδημαϊκοί, να ήταν οτιδήποτε. Η αφορμή ήταν η δήλωσή σας για τη Χούντα και δεν είχε καμία προσωπική αναφορά σε εσάς. Ξεκίνησε επειδή εσείς κάνατε δήλωση περί Χούντας. Λοιπόν, δεν έχω αλλάξει τίποτα από τη δήλωσή μου. Άμα την ακούσετε θα δείτε. Λέω ότι ο κύριος Ραγκούς αναφέρθηκε σε αυτό, αλλά δεν σημαίνει ότι ανοίγω τα δικά σας κοιτάπια. Ξέρετε πάρα πολύ καλά εκείνη την εποχή ότι από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο συνέχισαν κανονικά τη ζωή τους και αν εξαιρέσουμε κάποιους ανθρώπους δεν ήταν τα πράγματα δύσκολα για όλους. Και σας το λέει κάποιος που ξύπνησε το πρωί της 21ης Απριλίου με ένα περίστροφο στην πλάτη ενώ ήταν πολύ μικρό παιδί. Εντάξει, καμία σχέση δεν έχει και ούτε εγώ κάθομαι να κάνω τι, να λέω τι έχει του καθενός οικογένεια. Λέω απλώς ότι πρέπει κάποιοι να πέρασαν πολύ ωραία για να μπορούν να συγκρίνουν τη δημοκρατία με τη Χούντα. Καλώς, κυρία Βούλτεψη, θεωρείτε λήξαν το θέμα. Θα παρακαλούσα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι μιλούμε για ένα νομοσχέδιο στο οποίο έρχονται με εκ διαμέτρου αντίθετες θέσεις και προτάσεις η συμπολίτευση με την μη